Caros espectadores, por favor, façam o vosso contributo para o Fundo Nova Oportunidade. Γεια σας φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό παιχνίδι. Χαιρόμαστε που θα περάσουμε μαζί οι ώρες που όπως φαίνεται αναμένονται να είναι διασκεδαστικές για όλο τον κόσμο. Είτε βρίσκεται στις κερκίδες, είτε μας βλέπει από τα σπίτια του. Οι οπαδοί και των δύο ομάδων εδώ έχουν δημιουργήσει μια φανταστική ατμόσφαιρα. Οπότε δύσκολα θα τους απογοητεύσουν τα εντάλματα τους. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα. Πέδρη! Τη βρίσκει στο πιάτο του. Καλά, πώς κατάφερε να μην το βάλει. Πολύ καλή η έμπνευσή του, όχι όμως και το τελείωμά του. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Γιώργο, ποιος από όλους τους παίκτες πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι? Τον Μπρούνο Φερνάντες, τον μαέστρο της μπάλας από την Πορτογαλία εννοείται, τον θαυμάζω και για το χαρακτήρα του. Κάτι που δεν αναφέρεται και τόσο συχνά. Αγωνίζεται πάντα με αυτοπεποίθηση και κύρος. Σαν αντιμέτωπος εδώ με τον goalkeeper. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Μπερνάρντο Σίλβα. Πάει στα σίγουρα. Μπρούνο Φερνάντες. Ακούνια. Καλή η κατεβασιά του από τα αριστερά. Καμπελά. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Καλή μπαλιά. Στέλνει την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι. Κι άλλη μια μπαλιά μέσα στην περιοχή. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Η μπάλα προς τα μέσα. Πέδρη. Πέδρη! Το δοκάρι φράζει το δρόμο. Ο επιτιθέμενος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στιγμία μάλιστα κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εκεί. Επικίνδυνη αυτή η μπαλιά. Αλλά τελικά τίποτα. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Η θέση εδώ δεν είναι και τόσο ευνοϊκή. Κάνει ένα σουτ. Μπράβο του! Δεν ήταν εύκολη απόκρουση. Ο Μπερνάρντο Σίλβα αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Πολύ συγκεντρωμένος. Ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Η Πορτογαλία μπορεί να αντεπιτεθεί τώρα. Για πότε αλλάζουν τα πράγματα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ευκαιρία να σουτάρει. Θα εξαπολύσει το σουτ. Τεράστια ευκαιρία. Αστόχησε στο σούτ. Εδώ η αντίδρασή του ήταν αστραπία. Σχεδόν κατάφερε να κάνει τη ζημιά. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Έντεργαρ. Την ξαναπήραν στο άψε σβήσε. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Θα γεμίσει. Υπέροχη προσπάθεια. Και είναι γκολ. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση. Απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό. Να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. 1-0 το σκορ. Και το παιχνίδι θα πάρει άλλη τροπή τώρα.
είναι αυτοί που έχουν πλέον το μάτς στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μπρούνο Φερνάντες. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Με μαεστρία προς το συμπαίκτη του. Η σημαία του βοηθού μένει κατεβασμένη. Και κάνει το σούτ. Μπρούνο Φερνάντες. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Και στέλνει την μπάλα μπροστά. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Την έκοψε. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Το φάουλ έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και ναι, είναι πέναλτι. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να γίνει. Αλλά έγινε. Δύσκολο πέναλτι αυτό. Έχει πίεση. Δεν αστόχησε και έτσι φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Αποδεικνύεται αλάνθαστος από τη βούλα. Κατάφερε να ξεγελάσει τον goalkeeper, οπότε το γκολ ήταν αναπόφευκτο. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Μπράβο τους που επέστρεψαν, αλλά για να πούμε και τους τραβού το δίκαιο, τους βοήθησε πολύ και ο αντίπαλος, που μάλλον κατέβασε το διακόπτη αφού του προηγήθηκε. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Τιάγκο. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Μπρούνο Φερνάντες! Για πολύ λίγο δεν τα κατάφερε. Ο Μπρούνο Φερνάντες μπορεί να μην τα κατάφερε εδώ, αλλά πιστεύω στην επόμενη ευκαιρία να σταθεί πιο τυχερός. Πέδρη. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Κατάφερε και την κράτησε. Καταφέρνει, κάνει προσπάθεια. Φορμητικά τους 2 μινούτους το κουμπέσισαν. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσογώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Για όσους δεν είδαν το παιχνίδι ως τώρα, να πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει φάσεις, έχει γκολ και την αγωνία μοιρασμένη στα δύο στρατόπεδα με το σκορ στο 1-1. Έχουμε ισοπαλία μέχρι στιγμής. Το σκορ είναι 1-1. Catadores, gostaríamos de desejar os parabéns a todos os sócios e adeptos do clube que festejam hoje o seu aniversário. Parabéns a todos! Substituição para Portugal. E na tosfirma, o cimento em énarxe do Deft Cristiano Ronaldo. Sai e vai entrar para o seu lugar com. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Εδώ πήγε να εκμεταλλευτεί το χάρισμα που διαθέτει. Το να πηγαίνει δηλαδή με τοπικά προς την αντίπαλη εστία. Φανταστικό το τρέξιμό του σε αυτή τη φάση. Έτσι όπως πέρασε τους αντιπάλους του, έδειξε όλη τη δύναμη και την τεχνική του. Ευκαιρία ο Βινίσιος Ζούνιορ. Είναι απίθανος. Αυτή κι αν είναι καλή πάσα. Και θα τη στείλει προς τα πίσω. Το σούτ. Παραλίγο, ήταν θέμα χιλιοστών. Αρκετά φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια. Αλλά χρειαζόταν κάτι καλύτερο από αυτό για να απειλήσει με αξιώσεις την αντίπαλη εστία. Α, δεν την φτάνει. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ναι, πέρασε η παλιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα τους. Στον ουρανό η μπάλα.
Προσπάθησε να τον ταΐσει, αλλά δεν ήταν καλή η συνεννόησή τους. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Ο Μπερνάρντο Σίλβα με την μπάλα. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Έξυπνη η πάσα του. Όπα, τον τσακώσανε. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Καλά κάνει και τη διώχνει εδώ. Οι πιθανότητες εδώ δεν φαίνονται. Δίνεται φάουλ σε αυτή τη φάση. Δεν νομίζω να είχε άλλη επιλογή ο ρέφερι εδώ παρά να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Κιμπέμπε. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Να που τον κυτρινίζει ο ρέφερι. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Πολύ καλή πάσα. Έχουμε απομάκρυνση της μπάλας. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Δεν ξέρω καν αν είχε αυτό στο μυαλό του. Δεν το πολύ σκέφτηκε και καλά έκανε. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Νέιμαρ, είναι καθαρό φάουλ. Είναι το δεύτερο κόρνερ της ημέρας. Οι αντίπαλοι τους ακόμα να κερδίσουν ένα. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Α, δεν τη φτάνει. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Κάνει μια δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Καλή παλιά. Τελικά σταμάτησαν αυτή την επίθεση πριν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Πάει για το γκολ. Αυτά δεν χάνονται. Ο Σπινατσόλα ξέρει ότι έπρεπε να το βάλει.
Δεν ξέρω αν θα έχει άλλη ευκαιρία. Και αν θα έχει, καλύτερα για αυτόν και την ομάδα του να μην τη χάσει. Και βγάζει την μπάλα στα δεξιά. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Θα ψάξει τον γκολ. Ω, ναι, γκολ! Τα κατάφερε. Αυτό το γκολ είναι όλα τα λεφτά. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα συστήματά τους. Ψάχνουν για το λάθος, πιέζουν τον αντίπαλο και μόλις του πάρουν την μπάλα ξεχύνονται στην αντεπίθεση. Και από ό,τι φαίνεται, αποδίδει. Το comeback είναι πλέον γεγονός. Να δούμε όμως αν θα καταφέρουν να κρατήσουν το ποθητό αποτέλεσμα. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Στα δίχτυα η μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι μόλις έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του αγώνα. Όπως παίζουν τις αντεπιθέσεις, το κάνουν και φαίνεται απλό. Άπαξ και κλέψουν την μπάλα, ξετυλίγονται με μεγάλη μαεστρία και αντεπιάστος μετά. Είναι για σεμινάριο. Τολμώ να πω ότι το μάτς έληξε με αυτό το γκολ. Σουτάρει με δύναμη. Άλλο ένα γκολ. Πλέον, με προβάδισμα τριών γκολ, όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Η Πορτογαλία λειτουργήσε πολύ ομαδικά εδώ, αλλά αν δεν έχανε την μπάλα ο αντίπαλος στο κέντρο, το γκολ δεν θα έπαιρνε. Βέβαια, το ανθρώπινο σφάλμα πάντα θα υπάρχει στους αγώνες και αυτό είναι άλλωστε που τους κάνει τόσο ελκυστικούς. Με αυτό ζευγάρωσε τα τέρματα του. Ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε ότι τώρα προηγούνται με τρία γκολ. Αυτή τη στιγμή κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Φανταστική απόκρουση. Κρατά αλόβητη την εστία του. Από ό,τι βλέπουμε, ο διαιτητής ψάχνει τις κάρτες του και τελικά τον παρατηρεί με κίτρινη κάρτα. Νεϊμάρ θα στείλει δίπλα του την μπάλα. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σφύριγμα της λήξης.